Συνεχίζεται το μυστήριο με την υπόθεση του απανθρωκωμένου πτώματο που βρέθηκε το πρωί τη Κυριακή μέσα στον ποταμό Μόρνο στην περιοχή Χάνη του Λόι. Στην περιοχή χθε και σήμερα μετέβει κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών και εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντο που στήγησε τη ζωή στον 60χρονο άντρα. Πάντω, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, χωρί να αποκλείεται και η αυτοκτονία, καθώ σύμφωνα με πληροφορίε ο 60χρονο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγεία. Όπω λένε οι ίδιε πληροφορίε μέσα από το νοσοκομείο του Ρίου, την Μεγάλη Τετάρτη, μαζί με την αδελφή του και το γιο του, είχε επισκεφθεί ψυχίατρο την κυρία Κόσκου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, η οποία του συνέστησε άμεση φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, οι οικοί του, βλέποντα την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο άνδρα, ζήτησαν από την ψυχίατρο να νοσηλευτεί άμεσα στην κλινική. Αυτό δεν ήταν εφικτό λόγω και των ημερών του Πάσχα και έτσι κλείστηκε ραντεβού για σήμερα Τρίτη για νέε εξετάσει. Τα γεγονότα τόσο πρόλαβαν το ραντεβού που δεν έγινε ποτέ. Ο άτυχο άνδρα όμω παρά τι επανελειμμένε εκκλήσει των οικείων του δεν πήρε τα φάρμακα. Με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση τη υγεία του και ίσω να οδηγήθηκε στην αποτρόπη αυτή πράξη. Ωστόσο για την αστυνομία δεν έχει κλείσει υπόθεση. Οι έρευνε συνεχίζονται και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα. Ενώ επίσημε ανακοίνωσε από την αστυνομία ακόμη και σήμερα δεν έχουν γίνει. Συνεχίζονται έρευνε από το αστυνομικό τμήμα Αφπάντου για τα αίτια τα οποία οδήγησαν στο θάνατο των 60χρονων επιχειρηματία από την Ναύπακτο. Μπορεί να γίνεται λόγο για αυτοκτονία, όμω η αστυνομία μέχρι και σήμερα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματική ενέργεια. Στην ΑΦΠΑΚ βρέθηκε σήμερα το πρωί και ο αστυνομικός διευθυντής της ετολίας, ταξιάρχος Αθανάσιος Πυρόπουλος, ο οποίος είχε σύσκεψη στο γραφείο του διοικητή του αστυνομικού τμήματος της πόλης και στην οποία αναλύθηκαν όλοι οι παράμετροι της υπόθεσης. Μέχρι όμω να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για αυτοκτονία ή για εγκληματική ενέργεια.